Την ετήσια παράσταση της Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών θα παρουσιάσουν οι μαθήτριες την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα Βασίλειος Πρισινέλλας. Πρόκειται για μια παράσταση που έχει δηλευτεί από τις καθηγήτριες και τις χορεύτριες και αναμένεται για ακόμη μια φορά να αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα των θεατών που μαγεύονται από την κίνηση, τη μουσική αλλά και το χρώμα. Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από το μπαλέτο Ραϊμόντα και σύγχρονες χορογραφίες των δασκάλων της σχολής. Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη. Μια σημαντική δομή είναι και η Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού. Λειτουργεί από το 1993 σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατάλληλους λειτουργικούς χώρους, δίνοντας την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια σε χιλιάδες μαθητές να μοιηθούν στην τέχνη του κλασικού χορού, αλλά και στις σύγχρονες τάσεις του χορού. Φυσικά υπάρχει και το παράρτημα Ανατολής που λειτουργεί και αυτό. Η Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών θα παρουσιάσει και θα ανεβάσει τρεις παραστάσεις διαδοχικά. Στην πρώτη παράσταση, στις 12 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, θα παρουσιάσουμε το παιδικό μπαλέτο, εμπνευσμένο από το παραμύθι Hansel και Gretel των αδερφών Grimm. Αρχικά προσεγγίζουμε το παραμύθι χορογραφικά και μέσα από την τεχνική του κλασικού μπαλέτου, σε συνδυασμό με αφήγηση και εκφραστικό χορό. Στο ρόλο της αφήγησης είναι η Μαρία η Μαχαίρα και στο ρόλο των πρωταγωνιστών Hansel και Gretel οι μαθητές Πέτρος Τσοφίλας και Άννα Μαρία Πολυχρονιάδη. Η δεύτερη παράσταση, 15 Ιουνίου και ώρα 9 η ώρα το βράδυ, η σχολή μας θα παρουσιάσει αποσπάσματα από το κλασικό μπαλέτο Ραϊμόντα σε πρωτότυπη χορογραφία του Μάριους Πετιπά και σε μουσική του Αλέξανδρου Κλαζουνόβ. Είναι ένα μπαλέτο χωρισμένο σε τέσσερις πράξεις, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία από το Αυτοκρατορικό Μπαλέτο.